Μισό λεπτό θέλω να πω. Πριν από λίγο στην Ελληνική Βουλή υπήρξε ένα πρωτοφανές συμβάν όπου εκπρόσωπος ενός κόμματος προέβη σε ανοιχτή πρόσκληση για στρατιωτικό πραξικόπημα ενάντια στη νόμιμα εκλεγμένη κυβέρνηση της χώρας, κύριος Μπαρμπαρούτσης της Χρυσής Αυγής, και εναντίον του απάτριδος, όπως είπε, Πρωθυπουργού. Οι εκφράσεις αυτές, πέραν όλων των άλλων, των προφανών και αυτονοήτων, θίγουν και την τιμή των ενόπλων δυνάμεων της χώρας, που προφανώς δεν θίγονται από τέτοιου είδους προκλήσεις. Ταυτόχρονα, αποτελούν μία πρόκληση διχασμού, μία πρόκληση προς τη δημοκρατία, με ενδεχόμενο πρόκλησης ακραίων στοιχείων δια δημιουργία επεισοδίων σε όλη τη χώρα. Παίρνω την ευθύνη να εισηγηθώ στην Ολομέλεια του Σώματος, με απόφαση της Ολομέλειας του Σώματος. Κανείς εκ των κυρίων και κυριών της Χρυσής Αυγής, οι οποίοι είναι εγγεγραμμένοι να μιλήσουν μέχρι τη λήξη της παρούσας διαδικασίας αύριο το βράδυ, να μην έχουν αυτό το προνόμιο που δίνει αυτή η αίθουσα στην παρουσία τους. Διότι πρέπει να δοθεί από την Ελληνική Βουλή ένα μήνυμα προς όλο το λαό, δεν είναι ένα διαδικαστικό ζήτημα, ένα μήνυμα ενότητας, δημοκρατίας, ουσιαστικής πολιτικής αντιπαράθεσης πάνω στα ζητήματα που μας απασχολούν και ταυτόχρονα ένα μήνυμα καταδίκης του φασισμού και των εκφραστών τους πατριδοκάπηλων, οι οποίοι με αυτόν τον τρόπο θέλουν να δημιουργήσουν αυτή την ατμόσφαιρα. Είμαι σαφής. Αυτή η πρόκληση, καθώς μάλιστα ύστερα από την παρουσία του κοινοβουλευτικού εκπροσώπου της Χρυσής Αυγής, ο οποίος είπε ότι δεν γνωρίζει ακριβώς τι υπόθηκε, αλλά επί της ουσίας κάλυψε αυτή τη συμπεριφορά και χωρίς καμία διάσταση και έννοια συλλογικής ευθύνης που είναι έξω από τη δημοκρατική κουλτούρα, αφορά στο σύνολο των μελών της κοινοβουλευτικής ομάδας της Χρυσής Αυγής Λαϊκού Συνδέσμου. Και με αυτή την έννοια εισηγούμε να ληφθεί απόφαση από την Ολομέλεια για την στέρηση του δικαιώματος της συζήτησης. Δεν θέλω να ξανακούσω, μιλάω και προσωπικά από καρδιάς, διότι σε λίγους ομιλητές είναι να μιλήσουν και άλλοι εκπρόσωποι, αυτή την πρόκληση, η οποία είναι σαφές ότι υπήρξε προσχεδιασμένη, συστηματική, διχαστική και έχει να κάνει και με το τι θα συμβεί σήμερα, αύριο, μεθαύριο, σε αυτόν τον τόπο. Πρέπει να βάλουμε ένα τέρμα και την ευθύνη πρέπει να την αναλάβουμε όλοι μας. Ευχαριστώ. Παρακαλώ, αν δεν υπάρχει αντίρρηση, να γραφτεί στα πρακτικά ότι ομοφόνος η Βουλή και οι παρούσες δυνάμεις του Δημοκρατικού Τόξου συμφωνούν με αυτή την πρόταση του Πρόεδρου του Κοινοβουλίου. Ευχαριστώ πολύ. Κύριε Πρόεδρε του ΚΚΕ, κύριε Κουτσούμπα, έχετε το λόγο.